Γράφεις κολύπτα. Πάμε. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα sky και παραμύει, δεν ξέρω τι λέει, μες στο φως είδα. Ξεκινάω αυτό εδώ το επεισόδιο με την καλύτερη ζακέτα στον Πανσίμπαν. Ετοιμαστείτε. Πάρτε τη, μαλάκες. Λοιπόν, πήρε κάτι φορά. Έχεις πατήσει καινούριο μαλλιά της Roasting. Η φάση είναι γαμάτη και είσαι από τους τυχερούς που πατήσατε το συγκεκριμένο link και κερδίσατε 40% πουλί. Έχετε, δεν έχετε πουλί. Αυτή τη στιγμή έρχεται κάποιος στο σπίτι σας να σας φέρει ένα πουλί. Είναι ένα καναρίνι 40% τόσο. 40% δεν νομίζω να είναι τόσο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα καναρίνια. Χωριάρα μας του φωτοβολσίγιου έχει σταματήσει να έχει όρια. Δεν έχει όρια με άλλα δίκτυα, με άλλους ανθρώπους που έχουν άλλες μάρκες και κινητά και δίκτυα τηλεφώνου στα αρχίδια μας. Είμαστε όλοι ένα. Βαριέσαι. Ελλάδα να φτιάξει ένα κουβαράκι. Δεν έχουμε σύνορα, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε open to all world. Μιλάμε σε όλους με τις ίδιες χρεώσεις. Δεν χρεωνόμαστε παραπάνω γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στο Vodafone CU. Και μην ξεχνάτε, αν πάτε κάτω στα comments και κάνετε το πιο mean comment με τα περισσότερα like, τη μεγαλύτερη κακία που μπορείτε να βγάλετε από μέσα σας, θα κερδίσετε ένα χρόνο δωρεάν ομιλία από το Vodafone CU. Έτσι πάει το Vodafone CU. Έτσι. Στο σημερινό επεισόδιο είμαστε super teenage vibe TikTok. Το Riverdale δεν είναι για τον Μπούτσο vibes. Και έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα μαζί μας. Οι οποίοι είναι οι pop stars, είναι οι τραγουδιστές και που κάνουν represent τη νέα γενιά, το νέο κύμα. Με represent την Natasha Kay, κυρίες και κύριοι. Δώστε το. Καλησπέρα. Έφερα το μαλλί, άμα θες να σου δανείσω λίγο. Σκουλαρίκι για το πετσόκομα. Πάμε. Να πούμε, Natasha Kay, έμω δώσει χαστούκι με τα νύχια που έχει, τελείωσα. Τελείωσα, μαλάκα, φύγει όλο το δόντζι. Πα... Ευτυχώς που έχουμε την αρετή εδώ, να γελάμε. Natasha Kay! Παρακαλώ. Πού είσαι, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Δεν θα έχουμε κάτι. Χρόνια. Ναι. Είπα να μην πω. Για να το σώσει κάτι, μην. Χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Natasha, όμως σήμερα θα εκπροσωπήσει την Bob. Yes. Και εσύ τους παραγωγούς. Θα την βάλω μέσα στο κουμπά. Μην το κουνάς αυτό, το βλέπεις. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πώς είναι το gender μουσικής που τραγουδάς, Pop δεν είναι. Pop R&B με λίγα στοιχεία βάζω κι άλλα εγώ. Βάζεις, είσαι. Είσαι η Billie Eilish της Ελλάδας ή η Doja Cat της Ελλάδας. Είναι το πάντρεμα της Billie με την Doja και με λίγο... με λίγο Beyonce, με λίγο... Δεν θέλω. Λοιπόν, πες μου λίγο κάτι, Natasha, και εκεί στο μπούτσο παίζεις με τα μαλλιά σου και είσαι σαν τον Γκούλιο που το χτύπησε το ρεύμα. Άγγλιο. Είσαι popstar, το δίνεις. Θέλω να πω τι παίζει. Υπάρχει κάποια ιερή συνωμοσία με όλους τους τραγουδιστές κάθε φορά που κάνετε κορώνες να ακούνε και πνίγεστε στο μπάνιο. Αυτά τα. Και κατεβαίνει προς τα κάτω και εμείς πηγαίνουμε στο ράδιο έτσι όταν οδηγάμε. Που θα φτάσει! Είναι τεχνική. Τα riffs. Α, λέγονται riffs. Πάρτε τα μαλάκια, θα μάθετε πράγματα από το μαλλιά της Roasting. Αν δεν έχετε. Ωραία, μαλάκια. Το ακούσατε όλοι τώρα. Όχι! Δώσε ένα τελευταίο, δώσε μου ένα τελευταίο. Δώσε ένα. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό κάνεις γενικά όταν μιλάς. Το. Πάμε να για καφέ. Πριν που πήγαινα να πες το κινητό, πήγαμε να χάσουμε ένα κινητό πριν. Φόρτιζε, κυρία, το κινητό. Popstar λέγεσαι στο LA. Στην Ελλάδα το λέμε καλό στο άνοιγμα των 12 στα μπουζούκια. Χώνεις τα κομμάτια. Βεβαίως. Το πρώτο κομμάτι, το Bunda, έχει 7 εκατομμύρια views. Και πάει 8. Κατά νομίζω τελείο. Έχει 8. Μπούντα τι σημαίνει καταρχάς. Μπούντα σημαίνει κόλλος. Ακριβώς. Και, yes. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι από τη Χιλή. Μιλάω ισπανικά. Υπάρχει κάποιος λόγος που σε όλα τα τραγούδια παίρνετε τα ισπανικά και τα πάτε έτσι. Oh, ναι, σ' αρέσει αυτό που σου κάνω γλώσσα. Αλλά. Δεν γίνεται έτσι. Πάρτο. Ξέρεις ισπανικά. Όχι. Και έχεις τέτοια καλή προφορά. Συγχαρητήρια. Κερδίσατε. Καλή να μπούντα, είπα. Της Μαρίας της γειτονιάς. Κρυσάλα. Όχι, ρε. Μιλάς και είχες και στίχο μέσα. Είχα, ναι. Και το πήγες φουλ, λες και ήξερες. Είχες κανονική προφορά. Τόνιζες σωστά. Ήταν πολύ καλό. Τραγουδάω γενικότερα. Τα πάντα. Και αφρικάνικα και βουλγάρικα. Αλήθεια, λες. Ναι. Μην βάλεις τώρα και πούμε κανένα βουλγάρικο και. Και καβλώσουμε εδώ πέρα, τώρα σηκώ, θα πάω στο βαρέλι. Έτοιμος είναι, εδώ τον έχω. Λοιπόν, θα μου πεις ένα αφρικάνικο να αρχίσουν να κουνιούνται τα έπιπλα. Να καλέσουμε κανένα βουντού θεό. Γενικότερα, μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου.
Και γενικότερα το παίζετε μπάλα υπόπ άρτιστ και γενικότερα η R&B. Ρόστινγκ δεν ήρθα να με κάνει. Τώρα θες να σε πω κάτι. Όχι, δεν θέλω. Βλέπω τα ρούχα που φοράτε και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, αν ξεράγει μια ντουλάπα και ότι έπεσε κάτω το φορέσατε και λέτε, λοιπόν, αυτό γαμάει, θα το πάρουμε, είναι τραπεζομάντιλο, μια κουρτίνα και πάμε να τραγουδήσουμε. Διαλέξεις μόνο τα ρούχα ή στα βάζουν επίτηδες με το ζόρι να μας ζήρουμε. Στις εμφανίσεις μου. Μαζί με τον στυλίστα μου το κάνουμε. Παίζεις στη λίστα κανονικά δηλαδή. Yes. Τι μοιοποία έχει. Ναι, total black, αλλά φορά και ζώνη από αυτοκίνητο εδώ, τι είναι. Εδώ. Ναι, αλλά τα παιδιά είναι trendsetter, κατάλαβες, είναι libero, πώς λέγεται, βαρύ centerfold, δεν ξέρω πώς λέγεται η λέξη. Σε έχουν καλέσει πολλές φορές στο stage του Playback Mad Awards, VMA, πώς λέγεται, τραγουδάμε όλοι στα ψεύτικα. Έχεις τραγουδήσει ένα κομμάτι πάλι στα ισπανικά. Να. Και τους πάτησες τους άλλους, τους εξαφάνισες. Δεν υπάρχουν, σε όλο το βίντεο κλιπ. Περιμένουμε να τελειώσουν για να βγεις εσύ. Είναι δύσκολο να ανεβαίνετε πάνω και στη σκηνή, έχει τόσο κόσμο από κάτω και εσείς να κάνετε απλά. Και εμείς να λέμε, μου άλλαγα τη φωνά, είναι αυτή! Είναι δύσκολο. Δεν είναι. Ρωτάω, δεν ξέρω. Είναι. Παιδί μου, η δικιά μας φωνή είναι. Ουρένα, τα θα δεν είναι αλλού η φωνή, δεν την κλέψαμε πουθενά. Έχεις δίκιο. Η δικιά μας είναι, αλλά αν ρωτάς, επειδή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, ναι. Είχα 2 μέρες να φάω. Αλήθεια, λες, χαίστηκες πάνω σου, ε. Πόσο κόσμο τώρα... από κάτω, πρέπει να έχει... Στάδιο, ολόκληρο, δεν ξέρω. Το καλύτερο από όλα, όταν πήρα το βραβείο πάνω στη σκηνή και με είχαν ανεβάσει πάνω. Εργαζομένοι. Την Icon. Κοκακόλα, την Icon. Πώς γάμα, είναι να τα σακίσει γάμα. Και τον τίτλο τον κρατάω ακόμα και δεν έχουν γίνει άλλα VMA. Οπότε τον έχω. Και ανεβαίνω πάνω, μου δίνει το βραβείο FY μαζί με τον Κοψιάλη και είναι η ώρα που παίρνω το μικρόφωνο και κάνω. Ευχαριστώ, παγάκι στο πόλι. Oh. Δεν είχα το. Και είχαν χωθεί γιατί το άκουγα διπλή σου, διπλή φορά. Δεν είχα ούτε τίποτα. Και λέω. Το βραβείο μου το δίνει όλα καλά, κατέβηκα αυτό. Και πηδάω από κάτω στον κόσμο. Κένλι, μπουδι μπουδι μπουδάτσου, Κένλι, ακένλι ενημό. Θα σου κάνω 2 ερωτήσεις που θα κρίνουν πάρα πολύ το μέλλον αυτής εδώ της εκπομπής. Θα πήγαινες ποτέ Eurovision. Να. Θα το δίνες. Να. Θα έκανες χορευτικό ραγκετζί. Θέλω... Σε πάρω και σαν για backing... Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα θα σε κρίνουμε. Πες μου την καλύτερη και πιο αγαπημένη σου συμμετοχή της Ελλάδας. Παπαρίζω ρε παιδιά, number one. Καλά, πέρα από αυτό, περίμενε. Σαρμπέλ. Γεια σου Μαρία. Πολύ σωστή, μπράβο. Γεια σου Μαρία. Γλίτωσες το ρόστι. Γεια σου Μαρία. Πήγα να πω την κακία μου, αλλά μου είπε Σαρμπέλ και τα πήρα όλα πίσω, το βάλα στον πάτο μου. Γιατί Σαρμπέλ ήταν πολύ τέτοιο. Βγήκε αυτός, έκανε τα κόλπα του εκεί, λέγαμε, μα το παλικάρι τι λέει. Ναι. Μετά, γεια σου Μαρία, στα αρχίδια μας. Ήταν φανταστικό. Ναι. Θα πήγαινες ποτέ, χωρίς να... Δεν είσαι Νάτα Σακέι, δεν έχεις κάνει YouTube, δεν έχεις κάνει επιτυχίες μόνος και τέτοια. Mm-hmm. Και σου σκάει να πας στο 2000 τώρα, γιατί είσαι και μικρή, πού να τα θυμάσαι αυτά. Να πας σε reality μουσικής τύπου Super Idol, θα το κάνεις. Στην Ελλάδα. Με ψινάκι στην κριτική επιτροπή. Να σου λέει, κοπέλα μου για ρίχτα, λαλατό. Θα το δίνεις. Θα ήταν εμπειρία, θα ήταν. Θα το κάνεις. Δεν ξέρω. Είναι χρυσές εποχές όμως. Αλλά είσαι προς το ναι, είσαι προς το ναι. Δεν ξέρω ρε όμως, μόνο για την εμπειρία ρε παιδιά. Γιατί μ' αρέσει. Όλο το κοινό που βλέπει αυτή την εκπομπή, επειδή μόνο και μόνο έχει 40 μέτρα πουλή αυτή τη στιγμή. Εκατοστά, συγγνώμη. Εμείς οι άντρες τα μπερδεύουμε αυτά. Και θέλω να το προσέχετε, να το ταΐζετε πολύ πληγούρι. Λοιπόν, ακούστε. όλοι ξέρουμε ότι το pop στην Ελλάδα πήκαρε με τις high five. Τι δες. Σκίζαμε έτσι τα βρακιά μας. Τσαχ! Πάρτο σάγια στη μούρη. Μπούμ. Η high five τεράστια επιτυχία. Πηγαίνανε, τραγουδάγανε στο φάλερο, πνιγόντουσαν τα πιτσίρια στην παραλία. Δεν χωρίζουν που εγκάτσουνε. Θα έκανε ποτέ σου δικό σου girl band. Όχι. Ποτέ! Όχι. Μαλάκα, τα έχει πει όλο σωστά. Δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω. Με τις πλέπες! Πες τα, Νάτα Σακέι! Δεν φτάνει που έχω τη φωνή! Έχω και τσάλι να μου κάνει τη χορογραφία έτσι. Όχι, όχι. Υπάρχει χορογράφος, σωστά. Δεν κάνετε κοντά σας. Σας μισεί. Γιατί. Δεν είναι ένας. Είναι πάρα πολύ. Έχουμε διάφορους. Μισιούνται μεταξύ τους. Για ποιο λόγο. Γιατί οι χορογραφίες είναι σαν να χορεύεις στην νητιά, την νητιά τη λουλουδιασμένη και εσείς από πίσω lockdown. Lockdown. Και κομματάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ. Και αναρωτιέμαι, λέω μερικές φορές χορογραφίες. Μεθυσμένη ήταν. Τι παίζεις, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι να φανταστώ. Σου παίρνει καιρό να τις μάθεις χορογραφίες. Δύο πρόβες. Να, σε όλα. Και τα VMA, να το πω να τα ξέρετε, τα VMA 2 πρόβες είναι. Αλήθεια λες. 2 πρόβες, ναι. Εγώ δεν μπορώ να μάθω στα 31, είμαι ακόμα πως χορεύεται το τσάμικο στους γάμους, δε μαλάκα, και αυτή κάνει 2 μέρες της χορογραφία και είναι πάρτο.
αν δεν σε ξεφτυλίσει ο Νίκος ο Μουρατίδης σε επιτροπή, δεν σου αξίζει να λέγεσαι popstar. Μια νύχτα δεν μου φτάνει να ζήσω τις φωτιές που απόψε μου έχει βάλει. Η ερώτηση αυτή δεν θα κρίνει απλά τη σχέση μας, Νατασακέ, θα κρίνει όλη τη σχέση με τον κόσμο. Θα έκανες ποτέ λαϊκό? Για περίμενα. Να κάνω, ας πούμε, να τραγουδήσω μία φορά ή όντως να πάω σε μπουζούκια να τραγουδήσω? Κανονικά μπουζούκια τύπου από εδώ και πέρα θα... για την καψούρα και μόνο. Μόνος δεν, έχω πρόβλημα να δεν έχω πρόβλημα να τραγουδήσω, αλλά δεν είναι αυτό που είμαι 100% into. Ναι, αλλά είμαι open στο να τραγουδήσω και λαϊκό. Αλλά δεν είναι το... Δηλαδή μου θα είναι πρόβλημα για εσάς τώρα. Δηλαδή φροντίζω τον κόσμο, δεν είναι ότι... Μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής, μπράβο σου. Να πούμε ότι η Natasha Kay το πήγε τάπα. Μπορείτε να βρείτε τη Natasha Kay σε όλα τα social media, αλλά και στα καινούργια της τραγούδια που ανεβαίνουν πλέον στην Panic. Σωστά. Yes. Natasha, με ξέπληξες με τις επιλογές σου. Πήγα να σε κοροϊδέψω και μου τα πες και τα τρία σωστά. Eurovision, λαϊκό και τέτοιο. Και παλιό τρασίλικο Super Idol. Yes. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εγώ. Ελπίζουμε στα MAD VMA Playback Awards να τα γαμίσεις όλα και να παίρνεις όλα τα βραβεία συνέχεια. Και να λέμε, αυτή την ξέραμε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο μαλλιά της Roasting. Μην ξεχνάτε το πιο mean comment κάτω κερδίζει ένα χρόνο τζάμπα ομιλία γιατί είμαστε λοκέμπουρες. Είμαστε open to all world. Δεν έχουμε σύνορα. Και Natasha Kay η φάση μόνο μαλάκες. Άντε, γεια. Γεια σας. Πώς σε λένε? Εύα. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο, πιστεύεις? Να το πω. Καβίθια. Γεια σου, κουκλά, πώς σε λένε? Πέννη με λένε. Και τι θα μας παίξεις? Θα σας χορέψω πρώτα. Για πάμε. Έχω μια χορογραφία. Έχω και το λατινικό μου. Το λατινικό μου. Θα σας το κάνω τώρα, είναι.